Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το Laphroaig 10. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό καπνιστό από μια εταιρεία, ένα αποστακτήριο με μεγάλη ιστορία. Όποιος θέλει να το αναζητήσει στο διαδίκτυο θα το βρει. Είναι ψυχρής φίλτρανσης δυστυχώς στους 40 βαθμούς αλκοόλ, δυστυχώς. Με καραμελωμένο τεχνητό χρώμα μέσα, δυστυχώς. Όμως, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση για όσους τώρα ξεκινάνε το ταξίδι τους στα καπνιστά. Είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς, διότι είναι πάρα πολύ απαλό. Είναι πάρα πολύ απλό και απαλό. Δεν είναι πολύ έντονο στον καπνό του. Πάμε κατευθείαν στη δοκιμή. Σου έρχεται αλάτι, ιόδιο, καπνός, τύρφη. Στο τελείωμά του, ενώ είναι αλατώδες, μεταμορφώνεται, είναι παράλληλα και γλυκό σε μια καραμέλα, βανίλια, κάποιο είδους μέντας. Αν του προσθέσω από εμπειρία μια σταγόνα νερό, που δεν θα το κάνω, δεν πρόκειται να του προσθέσω σταγόνα νερό, είναι ήδη 40 βαθμοί αλκοόλ και ψυχρής φίλτρανσης, δεν του προσθέτω καθόλου νερό. Αν το πρόσθετα όμως, θα πω εμπειρικά, διότι αυτό προτιμούσα στην αρχή όταν ξεκίνησα με τα καπνιστά, ήταν στις επιλογές μου, πλέον είναι το quarter cask και το cask strength το δεκάρι και το quarter cask πιο πολύ, διότι είναι πιο value for money κατά τη γνώμη μου. Θα πω ότι αν του πρόσθετα μία σταγόνα νερό, ο καπνός θα υποχωρήσει, θα αναδυθεί η στάχτη, κάποιο γλυκό στοιχείο, κάποιο μήλο στο τελείωμα, κάποια εσπεριδοειδή, τα οποία ήδη υπάρχουν ανεπαίσθητα, ίσα ίσα που τα καταλαβαίνει κανείς. Περισσότερο φαίνονται στο quarter cask, που είναι η εξέλιξή του, θα έλεγα, που είναι μη ψυχρής φίλτρασης και στους 48 βαθμούς είναι πολύ πιο έντονο, δεν συνιστάται για τους μη μοιημένους τα καπνιστά. Αυτό είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει κανείς. Είναι ένα πάρα πολύ απλό, λιτό και απέριτο Laphroaig. Έχει τη χαρακτηριστική γεύση του Laphroaig εδώ να πούμε. Αλατώδες στην αρχή, τυρφώδες, στάχτη, πάρα πολύ όμορφη στάχτη υπάρχει μέσα εδώ. Η γεύση του καπνού, η ένταση του καπνού δεν είναι τόσο μεγάλη, να πούμε εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ απαλή, πάρα πολύ όμορφη για όποιον τώρα ξεκινάει, είναι το ιδανικό για όποιον τώρα ξεκινάει, είναι πάρα πολύ απαλή. Πάμε κατευθείαν στη δοκιμή, στην υγειά σας. Αλατώδες, παράλληλα γλυκό στο τελείωμά του, τυρφώδες, αλάτι, όπως είπαμε. Μου έρχεται η γεύση του ξύλου στο τελείωμα μαζί με βανιλίζει λίγο, δεν είναι ξεκάθαρο βανίλια, δεν σου έρχεται ξεκάθαρα βανίλια, απλά βανιλίζει λίγο. Κλασική Laphroaig, η κλασική γεύση της Laphroaig. Σαφώς και υπάρχουν εσπεριδοειδή εδώ πέρα καθώς ανοίγει. Τα διακρίνεις στο τελείωμά τους. Στην αρχή σου έρχεται τύρφη, καπνός, τάχτη, αλάτι. Όλο αυτό σου έρχεται μαζί στην αρχή, διαδοχικά, το ένα πίσω από το άλλο. Υπάρχει μια διαδοχική σειρά, δεν είναι κάτι το πολύπλοκο, είναι κάτι το πάρα πολύ απλό και αναγνωρίσιμο. Είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει κανείς, να το τονίσω. Γι' αυτό σας το παρουσιάζω, γιατί πολλοί με έχετε ρωτήσει με ποιο να ξεκινήσετε καπνιστό. Είναι ό,τι πρέπει, δεν πρέπει καθόλου να σας φοβίζει για όσοι τώρα ξεκινάτε. Προσωπικά θα το προτιμούσα μη ψυχρής φίλτρασης
και πολύ περισσότερους, σε πολύ περισσότερους βαθμούς αλκοόλ, 46 π.χ. θα το προτιμούσα, θα ήταν ιδανικό για μένα προσωπικά. Δυστυχώς όμως είναι ψυχρής φίλτρανσης στους 40 βαθμούς αλκοόλ και δεν έχει φυσικό χρώμα. Δεύτερη γεύση πριν το βαθμολογήσω, δεν του προσθέτω καθόλου νερό όπως είπαμε, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει νόημα να το κάνω. Για τις ανάγκες του βίντεο από προσωπική εμπειρία, γιατί με αυτό ξεκίνησα παλιότερα τα καπνιστά, το ταξίδι μου στα καπνιστά, μπορώ να σας πω ότι μειώνεται ο καπνός αν του προσθέσεις μία ελαφριά σταγόνα νερού και μόνο, δεν θέλει τίποτα παραπάνω καθόλου. Μειώνεται η ένταση του καπνού ακόμη περισσότερο, δεν έχει μεγάλη ένταση του καπνού και μειώνεται ακόμη περισσότερο. Αναδεικνύεται η στάχτη πιο πολύ και στο τελείωμά του κάποια σπεριδοειδή με τη γεύση της βανίλιας, της μέντας, ανεπαίσθητα στο τελείωμα, λόγω της ψυχρής φίλτρασης και των χαμηλών βαθμών αλκοόλ, των οποίων δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω γεύσης, για περαιτέρω ένταση των γεύσεων. Και κάποιο μήλο ανεπαίσθητο. Αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σε ένα καπνιστό να το προσθέτουμε νερό. Αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία. Αυτό είναι αυτό που βλέπω στο ποτήρι και σας μεταφέρω. Δεύτερη γεύση πριν το βαθμολογήσουμε. Καπνός, αλάτι, τύρφη, στάχτη, ξεκάθαρη Laphroaig, χαρακτηριστική γεύση της Laphroaig, πάρα πολύ όμορφο για αυτό που είναι. Προσωπικά για μένα πάρα πολύ λίγο για αυτό που είναι, θα το προτιμούσα με μεγαλύτερους βαθμούς αλκοόλ, θα το προτιμούσα μη ψυχρής φίλτρανσης, μακάρι να μας ακούει η εταιρεία και να μας κάνει το χατήρι, να μας το βγάλει μη ψυχρής φίλτρανσης και περισσότερους βαθμούς αλκοόλ τουλάχιστον, γιατί πραγματικά το αξίζει να είναι μη ψυχρής φίλτρασης και περισσότερους βαθμούς αλκοόλ. Αυτά από μένα. Η βαθμολογία μου είναι 83, καθότι είναι ψυχρής φίλτρανσης και στους 40 βαθμούς αλκοόλ. Παρόλα τα αυτά όμως, σας το συνιστώ για όσους τώρα ξεκινάτε, εδώ πρέπει να ξεκινήσετε, από εδώ πέρασα και εγώ προσωπικά και όλοι έχουμε περάσει από εδώ. Αργά ή γρήγορα όλοι περνάμε και από τα Laphroaig και από τα Lagavulin και από τα Artbeck. Είναι το ιδανικό για να ξεκινήσει κανείς, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, η τιμή του έρχεται πλέον γύρω στα 50 ευρώ πάνω κάτω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Παλιότερα είχε γύρω στα 35-40, τώρα έχουν ανέβει τιμές. Αυτά από μένα, ελπίζω να το βρήκατε χρήσιμο το βίντεο, να το απολαύσατε. Ως το επόμενο βίντεο, γεια σας.